Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, καθηγητή γεωπληροφορικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλόπουλε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα είναι το εξής, ένα έχω την αίσθηση μετά από όλο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να μπορούμε να περιορίσουμε την επόμενη καταστροφή, αν δεν μπορούμε τουλάχιστον να εκμηδενίσουμε τις συνέπειες ενός τόσο έντονου καιρικού φαινομένου. Έχετε δίκιο, παράλληλα με την συμπαράστασή μας και με την λύπη μας για όλο αυτό που έχει συμβεί, πρέπει να σκεφτούμε όντως την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα έχει δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η ανακούφιση αυτών των ανθρώπων και εκεί πρέπει να το δούμε και στο κομμάτι της σωστής καταγραφής. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις θα έχουν μια απώλεια εισοδήματος που πρέπει να εκτιμηθεί και άμεσα να αποζημιωθεί. Υπάρχουν σημαντικά επίσης προβλήματα τα οποία πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή για τη στατικότητα κτηρίων, ιδιωτικών σπιτιών δηλαδή και δημοσίων κτηρίων, γέφυρες, δρόμους, όλα αυτά λόγω καθυζήσεων, λόγω του εδάφους που θα αποκτήσει μεγαλύτερη. Ναι. Άρα νούμερο ένα, έμφαση στις υποδομές. Από εδώ και πέρα έργα τα οποία μπορεί να έχουν προληπτικό χαρακτήρα, όσο προληπτικό μπορεί να έχουμε. Απέναντι σε τέτοια υπάρχουν και επίσης να μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να ζητήσουμε την παράταση της προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ, γιατί αν γίνει η απορρόφηση γρήγορη, δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική. Πρέπει να προηγηθούν οι μελέτες και μετά να μπορέσουμε να κάνουμε απορρόφηση, και αυτό θέλει χρόνο. Να πάω τώρα όμως σε πράγματα τα οποία υπάρχουν σε άλλες χώρες. Εγώ, σαν πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, έχω επισκεφτεί και άλλες χώρες σε αντίστοιχες καταστροφές. Έχω μιλήσει όμως και σε περίοδους ηρεμίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρξει ένας αντιπλημμυρικός κανονισμός, όπως έχουν τον αντισεισμικό κανονισμό. Πρέπει να καταγραφούν οι περιοχές που είναι επικίνδυνες για πλημμύρα. Και να ανοίξω μια παρένθεση ότι στην περιοχή αυτή μπορεί να είναι πρωτοφανής η καταστροφή που έγινε και η βροχόπτωση. Είχαμε όμως προειδοποιήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Οπότε να καταγραφούν οι επικίνδυνες περιοχές και να ισχύσει ένας κανονισμός αντιπλημμυρικός, ο οποίος στην πράξη, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει, σημαίνει για παράδειγμα ότι δεν βάζουμε τον υποσταθμό της ΔΕΗ στο υπόγειο, ότι δεν επιτρέπουμε διαμερίσματα υπόγεια, ότι ανεβάζουμε πάνω από τη μέγιστη στάθμη εγκαταστάσεις οι οποίες, εάν πληγούν, θέλουν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Κρατώ αυτές τις παρατηρήσεις που κάνετε, κύριε παραφοράς. Βασιλόπουλε, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη αυτή η παρατηρήση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε η καλά, κύριε πρακτική καθηγητά. Υπάρχει πάντως και πρέπει να την αντιγράψουμε. Έτσι, να είστε να είστε καλά, καλά, κύριε Βασιλόπουλε.